μια κηδεία. Για μας, τίποτε το ασυνήθιστο. Κι όμως, για τους κατοίκους των πριμάδων, ήταν κάτι το ξεχωριστό. Πέραν από τη συναισθηματική λειτουργία και την οικογενειακή θλίψη που προκαλούσε. Ήταν μια θρησκευτική ακολουθία απαγορευμένη για 25 χρόνια, που έπαιρνε τη θρησκευτική της αξία και τη λειτουργική της δύναμη μέσα από τη στέρηση και το διωγμό. Ο πατέρας μου ήταν ελληνοδιδάσκαλος από το 1902 μέχρι το 1945, όπου τη μονή του Μπότζα τον έπαψε, λόγω του ότι ήταν ελληνοδιδάσκαλος και είχε αισθήματα ελληνικά και αιρίες και τον ελληνισμό. Στα τελευταία εξορίστηκε το 1961. Εγώ με τις αδελφές μου, με τον Μακαρίτη, τον πατέρα μου, τέσσερα άτομα και μία οικογένεια από εδώ, από το χωριό. Λοιπόν, και μας εξορίσαν στην Λιμπόψα του Κύρ, από κάτω από την Αδερνίτσα, το 1961 και απολυθήκαμε το 1964. Οπότε αρχίσαν να μας καταδιώκουν εδώ πέρα. Δεν έδιωγανε κανένα στο σπίτι μας. Ούτε είχαμε επικοινωνία κανένα, ούτε λάβαμε θανάτους. Πέθανε αδελφοί μου, ο αδερφός μου στην Αμερική, δεν ήρθε κανένα να μου συμπιθεί. Πέθανε και ο πατέρας μου. Διάταξαν οι αρχές εδώ του χωρίου, ο πρόεδρος του χωρίου και ο γραμματέας του κόμματος, να μην πάει κανείς στην κηδεία Αθηνού. Όπως και γιατί είναι αντίθετος. Μας χτυπάει, είναι αντίθετος. Δεν έχει ελληνισμό απάνω, δεν είναι κομμουνιστής. Μας χτυπά το κόμμα. Και αυτό που θα πάει θα λάβουμε μέτρα, θα τον επάψουμε από τη δουλειά του. Όπου και για όλους γενικώς, όσοι ήσαν για αυτή την. Που ήταν για μερικά σπίτια. Όπου πέθανε ο πατέρας μου και δεν ήρθαν. Ήρθαν λίγες γυναίκες, ένα, δύο, τρεις δικοί μου. Και όπως σκώθηκα εγώ και έκανα τον τάφο μόνος μου, πήγα στο νοικοταφείο, έκανα τον μνήμα μόνος μου. Και παπά δεν είχαμε σε αυτό το διάστημα. Γιατί είχε το ρεβολουσιόν, είχε το 67 που χαλάσαν τις εκκλησίες. Και μετά μας σήκωσαν και ξουρί, μας στείλαν 5 χρόνια στη Λιμπόψα. Εμείς τα τρία αδέλφια και ο πατέρας μας, που τότε σήμερα θέλαμε να παντρευτούμε και εμείς δεν μας αφήνα να παντρευτούμε. Με συνδύνα να πάω να τρέχουμε το κατήφερο, να γεζουρούμε, να μας πετάσουν την αξία της οικογενείας. Εγώ θέλω την Ελλάδα θα ρίσω εδώ, να γίνουμε ένα, να γίνουμε αδέλφια. Και εγώ θέλω να πάω όξο, δεν έχω πάει, δεν έχω βίζα. Θα πάω να λέω τα μάτια μου. Δεν έχω βίζα. Πέ να μου βγάλει, δεν έχω κανένα να μου βγάλει βίζα. Εγώ μαύρο είμαι, μπορώ να είδω. Θα πάω στα τύρια να βγάλω βίζα κι εγώ, όπως πήγαινε η παρέα μου, όξο. Δεν έχω πάει, πάω να γίνω τα μάτια μου. Εδώ, εγώ πάω στα τύρια, εδώ τα χαλάνε. Εδώ έχω κάνει γύρι, βρρ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 ρ
φαίνεται, σε γίνει πολύ καλά. Εγώ βίδω μόνο να πάω να με γιάνουν, δόξα. Την περιουσία μας πήραν όταν μπήκε το σύστημα του Χότζα. Πρώτο έκαμε την απολουτρίωση, τη ρεφόρμα. Η απολουτρίωση λέγεται, εγώ είχα περισσότερα κτήματα, πήραν και έδωκαν τους φτωχούς. Τους έφεραν σε ζωή. Μετά αργότερα, το 57, σχημάτισαν την λεγόμενη κοπερατίβα, τον συνεταιρισμό. Μάζεψαν όλα τα κτήματα, ένα πια. Και εμείς δουλεύαμε εργάτες. Και σου δίνουν το μερομίσθιο. Αν εργαζόσαν, σου δίνουν. Όλοι μαζί. Και μας δίνουν το μεροκάματο. Και στα τελευταία μας δίνουν το λάδι 200 γραμμάρια, το μεροκάματο που μας έκανε, μας έδωνε ένα,
ένα ποσό μέχρι 5 κιλαβάδο ολόκληρο το χρόνο. Να λεύει μια οικογένεια 5 μιλίς. Δεν έχω τένομη. Κρέας. Κρέας 250 γραμμάρια. Τυρί 1 κιλό το μήνα. Καφέ 100 γραμμάρια το μήνα. Οτιδήποτε άλλο, ζυμαρικά, ρύζια, μακαρόνια, ό,τι ήταν και δεν ήταν, 7 είχαμε, με δελτίο. Εμείς φόβους είχαμε, δεν εμπλούσαμε τίποτα. Γιατί στερούμεθα, μας έκανε, μας έκοφτε το κεφάλι. Μετά εφάρμοσε αυτός, έκαμε φούρ, ψωμί, αυτός εμάς δεν μας έδινε. Μας εκτυπούσε πολύ, πολύ. Πόσο κρέας θα σε είδα. Κρέα, έδιδαν από 250 γραμμάρια το μήνα. Εμάς δεν μας έδιδαν τέλεια. Του δίδαν εκείνο που τις εξυπηρετούσαν, εμείς δεν τις εξυπηρετούσαν. Εμάς μας εκτυπούσαν στο κεφάλι. Τι έχουμε περάσει εμείς, Πάναγια. Θα προσπαθούμε να είναι ελεύθεροι για πριν. Στη Βόρεια Ήπειρο υπάρχουν και χριστιανικά χωριά που πριν το 1914 μιλούσαν όλοι οι κάτοικοι τους ελληνικά. Το κλείσιμο των ελληνικών σχολείων όμως και οι αντίξωες συνθήκες που δημιουργήθηκαν επέφεραν προβλήματα. Σήμερα στα χωριά αυτά πολύ λίγοι μιλούν ελληνικά. Οι κάτοικοι τους όμως παραμένουν χριστιανοί και Έλληνες στην ψυχή. Ένα από τα χωριά αυτά είναι και το χωριό Λούκοβο, ανάμεσα στους Αγίους Σαράντα και τη Χιμάρα. Ακόμα και τα λαϊκά ποίηματα που ακούγονται στο χωριό αυτό στα αλβανικά μιλούν για τον αυτονομιακό αγώνα της Βορείου Ηπείρου το 1914 και τον αρχηγό τους Βασίλη Σπύρου. Δίτα έγεναρίτ πέθ, ράνι μη έγκουλένι βέθ. Νε παλμάκτε πέντζερεθ, σε τσουβράντα σίκο πέθ. Βασίλ καπετάν μωρέθ, σγέδου νε διζέτε πέθ. Τέτρα, δόντι πον κάρτα αρχηγόη. Βασίλ κατώ κον κατώ τέτρον εθώτε σπυρομίλουα. Δόντι κάρτα αρχηγόη, Βασίλ σπύρο στο μυθόη. Πέρεν δάκτη μου δόντι, σκάμτσι μπέι το μυθόη. Κάκι δί, με τέπερ νουκ δί, κι όχι σκενγά εδ διάτουρ, πω πουν κάκι δί. Κατέ δί μπουρίμ, πω άι νουκ εσκετού. Και εδώ στο Λούκοβο, οι εκκλησίες έχουν καταταπιστεί ή καταστραφεί. Σημάδες σε τούτον τον χώρο εδώ ήταν μια εκκλησία που ονομαζόταν Άγιος Νικόλαος. Οι συγχωριανοί μας, οι Λουκουβιώτες, ερχόσαν εδώ και γιορτάζαμε τον Άγιο Νικόλαο. Το 1975 την κατάστρεψε το καθεστώς και έκτισε τούτα τα μπούνκερ. Λόγω της επίθεσης που θα έκανε η Ελλάδα κατά της Αλβανίας. Και τώρα, για όπως βλέπουμε τούτα τα, δηλαδή τα μπούνκα εδώ, εκεί. Στο Λούκοβο, η καμπάνα χτυπά και πάλι ύστερα από 27 χρόνια. Δευτέρα. Εργάσιμη μέρα. Και η μικρή κοινοτική λέσχη του χωριού, η οποία μετατράπηκε σε εκκλησία, είναι γεμάτη. Ο πρώτος μεγάλος Άγιος, ο Απόστολος Παύλος, που ήρθε εδώ και μας κήρυξε τον χριστιανισμό. Υπάρχει κατ' ένα Αποστόλη
Όλο σχεδόν το χωριό είναι στην εκκλησία και ακούει το κήρυγμα του αρχιμανδρίτη Αργυροκάστρου Χρυσόστομου Μαϊδόνη. Σε αστείος νητούς. Ο Άγιος Ελευθέριος την Αυλών. Σε ελευθέρι νιβλιό. Ο Άγιος Θερίνος το Βουθρωτό. Σε τόρ Θρίνος Νεκουτρίν. Ο Άγιος Δονάτος εδώ στους Αγίους Σαράντα. Σε Δονάτο κτούνει σε Σαράντα. Έχουμε 40 μάρτυρες στους Αγίους Σαράντα. Και μη ντυζέτε μαρτύρι κτούνε Σαράντα. Έχουμε και πιο ύστερα κι άλλους. Και μη δε πας ξάρε δε πιτιέφτη. Πιο σπουδαίοι στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Σουν τε σιόρ νε βίτε τε δημοκρατίας. Της Τουρκοκρατίας. Τουρκοκρατίας, πω. Που μαρπάνησε ο Βλαντίμερος το Ελβασάν. Σεν Γιάν Ελβασάν. Αυτή η μέρα είναι πίσεν ο Κύριος, αγαλιασόμεθα και φρανθόμεν αυτή. Αλληλούια, Λειτουργία. Ο αρχιμανδρίτης Αργυροκάστρου Χρυσόστομος Μαϊδόνης μας μίλησε εκ μέρους της Ορθόδοξης Χριστιανικής Εκκλησίας της Αλβανίας για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Βρίσκομαι εδώ στην επαρχία του Αργυροκάστρου σαν εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Αναστασίου. Έχω έρθει μετά από πρόσκλησή του, γιατί τον είχα καθηγητή στο Πανεπιστήμιο, γνωριζόμασταν πολύ καλά. Και γνωρίζοντας το μεγάλο κόπο και τον αγώνα που έχει για να ανορθώσει αυτή την ερυπωμένη και κατεστρεμένη Ορθόδοξη Εκκλησία, αποφάσισα να έρθω να τον βοηθήσω. Είμαι εκπρόσωπός του στη Μητρόπολη του Αργυροκάστρου, που περιλαμβάνει 5 περιφέρειες, το Αργυρόκαστρο, Πρεμετή, Άγιοι Σαράντα, Δέλβαινο και Χυμάρι. Αυτή η Εκκλησία είναι μοναδική, είναι η μόνη που στην εποχή μας πέρασε τόσο μεγάλο διωγμό. Καμιά άλλη εκκλησία, σαν την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, δεν καταστράφηκε τόσο. Μπορεί και άλλες εκκλησίες, στις οποίες επικρατούσε τα κομμουνιστικά καθεστώτα, να διώχθηκαν, αλλά εδώ καταστράφηκε τελείως. Ούτε μία εκκλησία λειτουργούσε, ούτε ένας παπάς υπήρχε, ούτε ένας δεσπότης. Και απαγορευόταν κάθε εκδήλωση λατρείας εκ μέρους των χριστιανών. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι μεγάλη καταστροφή της Εκκλησίας, της πίστεως έχει συμβεί. Τα προβλήματα τα οποία άφησε το προηγούμενο καθεστώς είναι πάρα πολλά. Έχουμε ανάγκη από ιερείς, από ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έρθουν για μια επίσκεψη και θα σηκωθούν να φύγουν, αλλά θα έρθουν να μείνουν ένα μήνα, δύο μήνες, ένα χρόνο να υπηρετήσουν εδώ τους χριστιανούς μας. Αυτή είναι η πραγματική και ουσιαστική βοήθεια. Σηκώνονται, μας φέρνουν τρόφιμα, μας βάζουν και μαλώνουμε οι χριστιανοί μεταξύ τους, διότι όταν έρχονται τέτοια πράγματα γίνονται πάρα πολλές φασαρίες και τους λέμε δεν θέλουμε τέτοιου είδους βοήθειας. Εμείς θέλουμε εσάς. Να έρθετε, να καθίσετε εδώ πέρα, να μας βοηθήσετε. Θέλουμε θεολόγους, θέλουμε εκπαιδευτικούς, θέλουμε γιατρούς, θέλουμε που δεν θα έρθουν για μια εκδρομή. Δεν είναι για εκδρομή η Αλβανία και η Βόρειος Ήπειρος. Είναι για δουλειά. Και όπως λέει και ο Αρχιεπίσκοπος, τελείωσε η εποχή του Παπαβλέσσα, είναι η εποχή του Καποδίστρια. Δηλαδή είναι εποχή δουλειάς. Δεν μπορούμε να φωνάζουμε για τη Βόρειο Ήπειρο ή με συνθήματα και να μην τη βοηθούμε στην ουσιαστικά. Βεβαίως, εκτός από το πρόβλημα των ιερέων, είναι το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα είναι το πρόβλημα των εκκλησιών. Πολλά χωριά δεν έχουν καθόλου εκκλησία. Είναι γκρεμισμένες. Παράδειγμα, και το Δέλβινο και η Άγιοι Σαράντα είναι χωρίς εκκλησία. Σε άλλα χωριά οι εκκλησίες μετράπηκαν σε κουλτούρες, σε μαγαζιά, σε καφέ μπαρ, σε αποθήκες. Και κάποιες
κάποιες εκκλησίες που είχαν αρχαιολογική αξία, αυτές διατηρήθηκαν τώρα τελευταία από το Ινστιτούτο Μονουμέντι Κουλτούρας της Αλβανίας, δηλαδή από την αρχαιολογική υπηρεσία της Αλβανίας. Χρειάζονται δισεκατομμύρια για να φτιαχθούν οι ναοί της Αλβανίας. Και εκεί θα πρέπει πάλι να στραφεί η προσοχή μας. Τα οικονομικά τα οποία θα δοθούν στην εκκλησία αυτή θα είναι για να χτιστούν οι ναοί. Στο χωριό στο οποίο βρισκόμαστε, στη Λουκόβα, δεν έχει ναό, γιατί ο ναός έχει γκρεμιστεί και στέρεσε του χτίστηκε αυτό το σχολείο, που και αυτό πάλι έχει εγκαταλειφθεί γιατί είναι μισογκρεμισμένο. Βεβαίως, αυτοί που εξισλαμίστηκαν τώρα τελευταία, τα τελευταία 200 χρόνια, έχουν μεγάλη επιθυμία να ξαναγίνουν χριστιανοί. Και είναι ένα μυστικό το οποίο δεν το έχουμε καταλάβει, ή μάλλον δεν υπάρχει βοήθεια για να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους και να γυρίσουν πίσω. Γιατί στα χωριά τους δεν υπάρχουν τζαμιά, δεν είχαν ποτέ χωτζάδες και μάλιστα όταν πήγαν τώρα από αραβικές χώρες να χτίσουν σε κάποιο χωριό τζαμί, είπαν όχι, παρόλο που είναι Οθωμανοί. Οι περισσότεροι έχουν πάει στην Ελλάδα, έχουν αλλάξει ονόματα, έχουν βαπτιστεί και ζητάνε να επιστρέψουν πίσω στην Ορθοδοξία. Λίγες μέρες αργότερα, στις 25 Ιουνίου 1993, τον αρχιμανδρίτη Αργυροκάστρου Χρυσόστομο Μαϊδόνη, οι αλβανικές αρχές τον συνέλαβαν βία και τον απέλασαν από την Αλβανία. Ο αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Μαϊδόνης, ένας αγιορείτης μαχητής της Ορθοδοξίας, με κίνδυνο τη σωματική του ακεραιότητα, νύχτα και μέρα, όργωνε την Αλβανία και δίδασκε το Λόγο του Θεού. Τον αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Μαϊδόνη, το μαύρο κοράκι, όπως τον αποκαλούσαν οι Αλβανοί, παρακολουθούσαν συνεχώς αστυνομικοί με πολιτική περιβολή και τον ηχογραφούσαν. Το αμάρτημά του ήταν ότι δίδασκε το Λόγο του Χριστού. Τον ίδιο συναντήσαμε αργότερα στα Ιωάννινα, ο οποίος μας μίλησε για το λόγο που τον απέλασαν. Ο σκοπός μας ήταν ένας. Να μην υπάρχει πρόοδος, να σταματήσουν την πρόοδο της Ορθοδόξης Εκκλησίας στην Αλβανία. Με την παρουσία μου και με τη μικρή πείρα που είχα, μπορέσαμε να οργανώσουμε την Εκκλησία και γνώρισε μια μεγάλη πρόοδο σε όλους τους τομείς. Αυτό όμως δεν το ήθελαν. Ήθελαν να σταματήσει με κάθε τρόπο. Ήταν ένα σχέδιο οργανωμένο αντίον της Ορθοδόξης Εκκλησίας. Το παιδάκι αυτό είναι ο πρώτος Ορθόδοξος Χριστιανός του χωριού που βαπτίστηκε στο Λούκοβο μετά τον επαναβαγγελισμό της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας. Και μια σύμπτωση. Η μητέρα του ήταν η τελευταία που βαπτίστηκε στην εκκλησία του χωριού πριν βγει το διάταγμα του Ενβέρ Χότζα για το κλείσιμο των εκκλησιών. Χριστέρση, Ορθοδόξη και Κεπαξούρα, διάλυντέντε αυτού εδερδίκεται. Ουν εάν φαμιλιαρίστο Ορθοδόξη, εάν Χριστιαν. Φαμίλια νεκά με πριάρδιε θετάρε, νιέρος και ντουαν φέν, εκαντάς. Ουν εάν υπάρει κοιτετάρι Λουκόδος και Κεπαξούρα διάλυντ. Duke mos përjashtuar dhe qytetarë të tjerë që kanë paguar fëmijët e tyre në Greqi. Por në fshatin e Lukovës, ky është fëmija e parë që është paguar këtu në Lukovë. Ja ti dhe milame, ja ti edhe së horio mas dhe ne ku me milaj ka mja vëllaj elenika. Ola ena e ku me milaj alanika. Ja ti? Ti në spu, ja ti e si kësër me mis alanika. Μην το ψεύφωνα. Εσύ γιατί δεν μιλάς ελληνικά? Δεν ξέρω. Γιατί? Γιατί μπήλ μπορντά στην Αλάντα με σωήν. Όμως αισθάνεσαι ότι είσαι Ελληνίδα.
Το ενδιέν, γκρέκε. Ενδιέν. Ενδιέν, σκυπτάρε από γκρέκε του ατιέν, σας κάμψα. Και αισθάνομαι, λέει, που είμαι Ελληνίδα, αλλά λέμε Αλβανή, λέει, γιατί δεν έχουμε τι να φάμε. Ξέρεις ελληνικά, μιλάς ελληνικά. Πού τα μάθεις τα ελληνικά. Πού τα μάθεις. Πού τα μάθω, εγώ. Έχω, πώς το λένε, μανί, τι λένε, σύθω να σάγια, μανί, του λένε, μανί. Και τον ελληνικά το μάθω από τον πατέρα. Λίγο από τον πατέρα, ήρθε στην, στην χωριό με πράσα, με σπανάκια και του λένε «Έλα, πράσα, σπανάκια, μερούδια» και εγώ του λέω «Πράσα, σπανάκια, μερούδια» και εγώ και τα μάθα. Ζήμρεν γα μεντίμιν γα ζώτη νούκε και μη έτσιου. Τη σκέψη από το Θεό δεν την έχουμε τραβήσει. Τεκ ζώτια και μη πάτω μεντίμιν, ο ζώτ, ο Σπυριδόν λένε. Πάντα λέγαμε ο Θεέ μου, ο Άγιος Σπυρίδωνα. Πω κόχα, έρθει και... Αλλά ο καιρός ήρθε. Ψέχουρ μεγαν, ψέχουρ δεν δίνει καντήλετ. Κρυφά άναβαμε τα καντήλα. Ψέχουρ δεν δίνει καντήλετ, δεν κρύκ. Κάναμε το σταυρό μας. Ήρθε ώρα, ήρθε η ώρα, γιατί έχουμε, έχουμε 50 χρονών, 50 χρονών, δεν έχουμε κλεισί. Και σήμερα είμαστε στην αεροπλάνα. Που τη χαρά. Τα... Πες το, στο Λούκοβο το 1913, όπως αναφέρει ο Γάλλος δημοσιογράφος Ρενέ Πιό, που επισκέφθηκε τότε το χωριό, οι κάτοικοι του ήταν όλοι Έλληνες. Σήμερα, οι κάτοικοι του χωριού δυσκολεύονται να μιλήσουν ελληνικά. Όμως αισθάνονται πουρο βορειοϋπηρώτες, δηλαδή γνήσιοι βορειοϋπηρώτες, Έλληνες. Είσαι Ελληνίδα ή Αλβανίδα. Βόρειο Επιρώτε. Βόρειο Επιρώτε. Πούρο Βόρειο Επιρώτε. Ιστορίες προσωπικές, δραματικές, που δημιουργήθηκαν ως απότοκες των συνθήκων που επεκράτησαν στην περιοχή της Βορείου Ηπείρου, υπάρχουν πολλές. Στο χωριό Ντουκάι, κοντά στο Τεπελένι, με κατοίκους όλους σχεδόν μωαμεθανούς, ζει μια Ελληνίδα, η Σοφία Βενέτη Χάτσιαη. Η μοίρα της συγκλονιστικά δραματική. Θύμα του πολέμου και της εγκληματικότητας. Η Σοφία ήταν μικρό παιδί στο καστρί της Ιγουμενίτσας. Εκεί κάποιος Τουρκοαλβανός την έκλεψε και την έφερε στη χυμάρα. Η οικογένειά της από τότε αγνοούσε την ύπαρξή της. Η αδελφή της δεν έπαψε ποτέ να την αναζητά. Και ύστερα από 50 σχεδόν χρόνια την ανακάλυψε στο χωριό Ντουκάι. Η αναγνώρισή της έγινε από ένα σταυρό που οι γονείς της της έκαμαν όταν ήταν μικρή στο χέρι. Ιστορία δραματική και συγκλονιστική. Και εγώ είμαι από τη, κοντά από τη Γομενίτσα, Καστρί, με κλείψανε οι τσάντες. Μικροί μου φέρανε εδώ. Μου πήγανε στο χυμάρα. Εκεί μου πήγανε σε ένα σπίτι, Γλυγορμπολάνη. Εκεί έκασα. 14 χρόνια με πάντρεψε εκείνος. Μου φέρανε εδώ έπειτα. Κανένα δεν γνώριζα. Δεν είχα κανέναν άνθρωπο. Μοναχή μου. Με μωαμεθανό παντρεύτηκες. Με... όχι. Με... όσα λένε μου ότι... ναι. Ναι. Για τόσα τι να σου πω τώρα. Πότε γνώρισες την αδερφή σου. Την αδερφή μου, εγώ δεν την γνώρισα. Δεν θυμάμαι ούτε αδερφό ούτε αδερφή. Εκείνες με γνώρισαν. Όταν πάνε το χέρι μου που έχω σταυρό, εδώ. Τούτη είναι η αδερφή μου, μου είπε. Στην Τογκάνα, εκεί που βγαίνουν και φεύγουν απέγγι τα αυτοκίνητα. Ήρθε η αδερφή μου εκεί, τούτη είναι η αδερφή μου, είπε. Εγώ δεν μπορώ να τη γνωρίζω. Ήμουνε μικρή. Πολλοί χαίρουνε για μένα, όλοι οι άνθρωποι. Βρήκαμε μια παθεμένη, λέει,
ήταν πεθάνει για μένα. Δεν μπορώ και να τα λέω όλα τα ελληνικά γιατί τα έχω ξεχάσει. Έχω χρόνια. Εδώ πώς παίρνεις. Για έτσι. Φτωχή τι να κάνουμε. Δουλειά δεν έχει. Τίποτα δεν έχει. Τι θα περνάμε τώρα. Και εσείς τα κοιτάξετε. Εσύ αισθάνεσαι Ελληνίδα ή... Τι αισθάνεσαι. Εγώ. Ελληνίδα είμαι... Από την Ελλάδα. Λεβενδογένα ζεις μέσα στη μαύρη σκοτεινιά. Ξύπνησε τώρα με πνοή του 21 να σε φωτίσει πάλι λευτεριά. Πάντου σε κάθε βήμα θα ρίσε ένα σημάδι ελληνικό. Πατήσε εκεί και κάποιου ήρωα το μνήμα κι ακούσε ένα τραγούδι μυστικό. Έλληνες ενωμένοι αγώνοι, Ήπειρο μιλείς μονείτε. Οι αιώνες της κλάβιας τη βασανίζουν, μα την ψυχή της δεν λυγίζουν. Έλληνες ενωμένοι αγωνιστείτε, Ήπειρο Ήπειρο μιλείς.